Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από το να βλέπεις χαμόγελα και αγάπη παντού. Αυτό είναι άλλωστε και το νόημα των Χριστουγέννων. Τα χαμόγελα και η αγάπη λοιπόν δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΚΔΑΠ με Αηλίανθος. Εδώ περάμε πάρα πολύ ωραία, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, μαθαίνουμε πάρα πολλά, διασκεδάζουμε, περνάμε υπέροχα, έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες και για να ψυχοποιούμαστε, αλλά και για να μαθαίνουμε και για να είμαστε λειτουργικοί στην καθημερινή ζωή. Και πάνω απ' όλα είμαστε μια μικρή κοινωνία που ζούμε όλοι μαζί και μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας όσο το δυνατόν καλύτερη. Αξίζουν συγχαρητήρια στους δημιουργούς αυτής της δομής εδώ. Πραγματικά νιώθω πολύ υπέροχα ανάμεσά σας. Εύχομαι, πρέπει να είμαστε σαν Δημοτική Αρχή, ως Δημοτική Αρχή δίπλα στα νιάτα καταρχάς, στην νεολαία, σε όλα τα παιδιά. Πρέπει να έχουν τη φροντίδα μας, την αγάπη μας, την έγνοια μας και... Αισθανόμαστε σαν το σπίτι μας, γιατί μας έχουν αγκαλιάσει την πρώτη στιγμή όπως τους αγκαλιάσαμε κι εμείς. Εγώ πάνω κάτω ξέρω τι περιμένουμε από εσάς, γιατί το έχουμε ζήσει κάθε χρόνο αυτό. Είστε καταπληκτικοί εννοείται κι εσείς. Και όλοι όσοι συνεργάζονται σε αυτό εδώ το ΚΔΑΠ, που για μένα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη του Πύργου. Οφελούμενοι και θεραπευτές σε ένα άκρος εορταστικό περιβάλλον τραγούδησαν, χόρεψαν και προσέφεραν στο κοινό τους γλυκά και αναμνηστικά από τα χεράκια τους. Τους εργαζόμενους έχουν δώσει την ψυχή τους για τους ωφελούμενους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να πούμε και στη νέα Δημοτική Αρχή, ευχόμαστε καλή θητεία. Και δήμαρχοι είμαστε εδώ για να βάλουμε πλάτη. Και να λέμε ευχαριστώ για αυτά που γίνονται και να μην ζητάνε οι άλλοι συγγνώμη σε εμάς για αυτά που δεν κάνανε. Είμαι χαρούμενος. Είδα μαθητές μου πριν 15 χρόνια. Ήμουν διευθυντής στο ειδικό του Πύργου. Έφυγα το 10. Μετά έγινε διευθυντής στο πειραματικό και τώρα είμαι σύμβουλος. Θα καταδικάσω μια ναζιστική συμπεριφορά που έγινε τις μέρες προηγούμενες στο σχολείο του Πύργου από τη διεύθυνση για έναν συνάδελφο που πήγε για την Παγκόσμια Μέρα των Αμαία να πλησιάσει τη γιορτή των Αμαία. Δεν θα πω τίποτα άλλο, δεν σχολιάζω. Αλλά κάποιες τέτοιες συμπεριφορές ακραίες πρέπει όλη η κοινωνία και ο τόπος και όλη η Ελλάδα να καταδικάζουμε. Έχουμε μια όμορφη γιορτή όπως τις πολύ όμορφες γιορτές που κάνει το ΚΔΑΠ, ο Ηλίανθος, ο Κολοβός και η Ερμήνα που μας έχουν μάθει στα καλύτερα. Και όσο πάνε και αναβαθμίζονται, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.